Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στους Αντιφιλίππους Καβάλα σε Λόφο, στην είσοδο του χωριού, και αμέσως οργανώθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, όπου επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβεστικά οχήματα από την Ελευθερούπολη, την Καβάλα και τη Χρυσούπολη, με 50 πυροσβέστες και 17 οχήματα, με πλήρη εξοπλισμό που συνδράμανε ενεργά. Ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Πετζετέλ καθώς και αεροσκάφη τύπου Καναντέρ. Άμεση και μαζική ήταν και η κινητοποίηση των κατοίκων αλλά και θελοντικών οργανώσεων της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, να τεθεί γρήγορα η φωτιά υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρέμειναν στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό τον φόβο της αναζωπήρωσης. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Η πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης σε συνεργασία με άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες θες ανάμεσα την φωτιά υπό έλεγχο, δήλωσε ο Καλλινικίδης Γιώργος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαίου. Περιστατικό φωτιάς εδώ στους Αντιφιλίππους, σε μια περιοχή που έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Τα τελευταία πρέπει να ήταν και στο 2009 είχαμε πάλι. Ευτυχώς όλα πήγαν πάλι καλά. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση, υπήρξε από την πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης και σε συνεργασία με και άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Είχαμε από Ξάνθη, είχαμε από Αλεξανδρούπολη, από Χρυσούπολη ήρθαν οχήματα και πυροσβέστες. Είχαμε και τα ένια μέσα, Πετζετέλ σε πρώτη φάση και Καναντέρ μετά. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα είναι πλήρως ελεγχόμενα τα πράγματα. Θα υπάρξει όλο το βράδυ επιφυλακή για να μην έχουμε αναζωοπυρώσεις. Ευτυχώς, λόγω αυτής της άμεσης κινητοποίησης, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό την υπηρεσία, την πυροσβεστική υπηρεσία της Ελευθερούπολης κατά πρώτον, αλλά και τους εθελοντές οι οποίοι και από το χωριό και από αλλού αμέσως ανταποκρίθηκαν και ήρθαν, και το αποτέλεσμα είναι αίσιο, ευτυχώς. Ό,τι χρειάστηκε, ό,τι μας ζητήθηκε το δώσαμε και σε μηχανήματα και από πλευράς τώρα κάλυψης, είτε με νερά είτε με κάποια σάντους για να δώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα μείνουν εδώ και αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν αυτό το διάστημα. Η καταστροφή δεν είναι από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη. Καήκανε εκτάσεις με πουρνάρια, όχι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ευτυχώς υπάρχει το πευκοδάσος απέναντι, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ κοντά. Ο φόβος μας και η ανησυχία μας μεγάλη ήταν μην περάσει από εκεί, γιατί μετά πάμε προς το Παγίο, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ανησυχήσαμε. Τόση φωτιά δεν θα ανησυχήσει ο κόσμος. Τρέξαμε από εδώ πέρα, εντάξει, πήραν την περιοριστική. Εντάξει, οι άνθρωποι ήρθαν γρήγορα, δεν μπορώ να πω. Φοβόταν να μην πάει εδώ στα Πεύκα, γιατί αν πάει στα Πεύκα το χωριό θα κυγόταν όλο. Όλοι ανησυχήσαμε, βοηθήσαμε όλοι όσο μπορούσαμε. Από την αρχή ήμασταν εδώ πέρα. Μόλις είδαμε, ήρθαμε, αλλά οι πυροσβέστες άρισαν. Άρισε λίγο πυροσβέστες, εντάξει. Όλα υπό έλεγχο. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, Σπύρου Τσιφτσή, η έκταση της φωτιάς κατέστρεψε σχεδόν 70 στρέμματα και η φωτιά ξεκίνησε από δασικό δρόμο εκατέρωθον του Λόφου στην είσοδο των Αντιφιλίππων. Το συμβάν ξεκίνησε περίπου στις 5 και 4. Ενημερώθηκε η υπηρεσία της Χρυσούπολης, αμέσως έσπευσαν δυνάμεις. Συγκεντρώσαμε συνολικά 15 αυτοκίνητα με 50 άτομα. Συμμετείχαν και άτομα εθελοντικών οργανώσεων, καθώς επίσης και κάτοικοι του χωριού, και βοήθησαν να ελέγξουμε, να θέσουμε υπομερικό έλεγχο την πυρκαγιά. Δυνάμεις θα παραμείνουν όλο το βράδυ προς φύλαξη και αύριο όλη την ημέρα, μέχρι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αναζωοπήρωση. Υπάρχει εστία, προσπαθούμε να ελέγξουμε όλη την περίμετρο και να σβήσουμε οποιασδήποτε μικροεστίες υπάρχουν με τη χρήση φορητών μέσων και εργαλείων. Πρώτη εκτίμηση ότι είναι γύρω στα 70 στρέμματα η καμένη επιφάνεια. Ξεκίνησε από δασικό δρόμο εκατέρωθεν του Λόφου των Αντιφιλίππων. Ο κόσμος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτή την περίοδο, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων, δήλωσε ο προϊστάμενος του Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερικής Ενότητας Καβάλας, Σταύρος Κυβράκης. Είμαστε πάλι εδώ και φοβάμαι ότι αυτό το διάστημα μπορεί να χρειαστεί να είμαστε περισσότερο. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτή την περίοδο. Οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την εκδήλωση τέτοιου είδους φαινομένων. Όσον αφορά το σημερινό περιστατικό, αντιμετωπίστηκε όπως και τα προηγούμενα που ήταν αρκετά πολλά για αυτή την περίοδο.
όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι η πυροσβεστική υπηρεσία που έχει και την ευθύνη για την αντιμετώπιση τους έχει δείξει άριστα αντανακλαστικά. Έτσι και σήμερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ένα δύσκολο σημείο, έτσι, είναι στους πρόποδες του Παγκαίου, σε ένα λόφο ο οποίος απομονώθηκε ύστερα από την χάραξη της επαρχιακής οδού. Παρόλα αυτά θα μπορούσε πολύ εύκολα να περάσει απέναντι και να δημιουργήσει προβλήματα στον ορεινό όγκο του Παγκαίου. Περισσότερες φωτιές που εκδηλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα αυτή την περίοδο, όπως και κάθε φορά, οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες από αμέλεια κυρίως. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της συμπεριφοράς του κόσμου και κατ' επέκταση της αποφυγής τέτοιου είδους περιστατικών.